Κυρίες και κύριοι, μετά την Οδύνη, το Θρήνο και το Πένθος, τα αναπάντητα γιατί. Το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους δύο διασώστες νεκρούς παραμένει ακόμη στο σκοτάδι. Αξιωματικοί της Ελλάς και ειδικοί εμπειρογνώμονες επιχειρούν να δώσουν την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα αναφορικά με το ποιος ευθύνεται για την ανίποτη τραγωδία με θύματα το Δημήτρη Βουρβαχάκη και το Βαγγέλη Κελαράκη, εξετάζοντας ένα προς ένα όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Μερικά λουλούδια για τα αποκαλύπτια που άφησε πίσω της η φωτιά θυμίζουν στους διερχόμενους οδηγούς την τραγωδία που σημειώθηκε πριν από 15 μέρες στον βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Τα μέτρητα γιατί παραμένουν αναπάντητα. 15 ημέρες πέρασαν από το μοιραίο πρωινό της 12ης Δεκεμβρίου, από την τραγωδία που συγκλώνησε ολόκληρη την χώρα. Δύο παλικάρια του ΕΚΑΒ Κρήτης βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο ασθενοφόρο. 15 ημέρες και ακόμα διερευνούνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, όπου ο Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο Βαγγέλης Κελαράκης άφησαν την τελευταία τους πνοή. Σήμερα, στο σημείο, οι στάχτες που άφησε πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε στο μοιραίο ασθενοφόρο, αλλά και τα λιγοστά λουλούδια που άφησαν συνάδελφοι των δύο διασωστών του ΕΚΑΒ, θυμίζουν το μέγεθος της τραγωδίας, την ώρα που οι οικογένειες και οι συνάδελφοι των δύο αδικοχαμένων αντρών αναζητούν απαντήσεις στα αμέτρητα γιατί. Οι αξιωματικοί της τροχαίας του ΒΟΑΚ Ηρακλείου, αν και έχουν περάσει 15 ημέρες από το τροχαίο αυτό δυστύχημα, αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο άσπρο του Ίγκο δεν έχουν ακόμα καταθέσει, καθώς δεν τους το επιτρέπει η ψυχολογική τους κατάσταση. Μάλιστα, πληροφορίες της τηλεόρασης Κρέτα αναφέρουν ότι ο οδηγός και συνοδηγός του Ιωταχή ισχυρίζονται ότι δεν θυμούνται τίποτα από την ώρα της σύγκρουσης. Την ώρα που ο Νίκος Μυρωδιάς, ο οδηγός του μοιραίου ασθενοφόρου, παρά το σοκ που υπέστη από την είδηση του χαμού του αδερφικού του φίλου Δημήτρη Βουρβαχάκη και του συναδέρφου και φίλου του Βαγγέλη Κελαράκη, στην κατάθεσή του επισημαίνει ότι είδε το άσπρο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο να γλιστράει στο οδόστρωμα και να κατευθύνεται προς το ασθενοφόρο. Έφτανα ήδη στο βενζινάκι, είχα τρίτη μέσα, χαμηλή ταχύτητα. Εκεί βλέπω λοιπόν ένα αυτοκίνητο να έχει χάσει τον έλεγχο, να έρχεται λοξά με το πλάι. Φέτα με το πλάι και με χτυπάει μπροστά στα πόδια, μπροστά στο ασθενοφόρο. Κατάλαβα ότι έγινε και ένας δεύτερος χτύπος, ένας δεύτερος θόρυβος, κάπου αλλού ακούμπησε το ασθενοφόρο και μου φάνηκε ότι έγειρε. Αυτά άλλωστε ήταν και τα πρώτα λόγια του Νίκου Μυρωδιά στον διερχόμενο οδηγό που σταμάτησε στο σημείο της τραγωδίας και βοήθησε τον οδηγό του μοιραίου ασθενοφόρου να απεγκλωβιστεί από το φλεγόμενο όχημα του ΕΚΑΒ Κρήτης. Μου είπε ότι το άσπρο αυτοκινητάρι είχε σερτό πάνω μου. Μέχρι σήμερα, 9 οδηγοί, οι οποίοι το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, έχουν περάσει το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον των αξιωματικών της τροχαίας του ΒΟΑΚ. Καμία μαρτυρία μέχρι σήμερα δεν έχει βοηθήσει στις έρευνες. Και ενώ οι αρχές τόνιζαν ότι σύντομα θα δοθεί άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας, σήμερα επισημαίνουν ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Και ότι ακόμα περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν σταλεί στα εργαστήρια της Ελλάς. Η προανάκριση για την σοβαρή αυτή υπόθεση που συγκλώνησε ολόκληρο το Πανελλήνιο γίνεται υπό άκρα μυστικότητα και σημειώνει αδικαιολόγητη καθυστέρηση την ώρα που οι οικογένειες των νεκρών διασωστών του ΕΚΑΒ Κρήτης εκλιπαρούν για τις απαντήσεις όσον αφορά στα αίτια της τραγωδίας.